σήμερα συνάντησε τρίτο σωματείο της πόλης. Θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μου να δώσω κάποια στοιχεία για την κατάσταση σε έναν από τους μεγαλύτερους εργασιακούς χώρους της περιοχής. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ερευνητικό κέντρο που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το ΕΚΕΤΑ λοιπόν μετράει πανελλαδικά περίπου 1.200 εργαζόμενους, εκ των οποίων πάνω από τους 900 βρίσκονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, το 80% περίπου βρίσκεται σε επισφαλή σχέση εργασίας, οι οποίες είναι είτε μπλοκάκια, δηλαδή συμβάσεις έργου, είτε σε σχέση ορισμένου χρόνου, με ό,τι αυτό επισύρει ουσιαστικά για τα δικαιώματά μας σε σχέση με άδειες, αυξήσεις και άλλα. Στον χώρο υπάρχει και λειτουργεί επιχειρησιακό σωματείο, που δεν έχει ζωντανή λειτουργία, παρά συνεδριάζει μια-δύο φορές τον χρόνο. Παρ' όλα αυτά, οι ανάγκες μας, οι ανάγκες των συναδέλφων για δουλειά με δικαιώματα και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, είναι πιεστικές και επικρατεί αναβρασμός για την κατάσταση που βιώνουν αυτή τη στιγμή. Ιδιαίτερα το τελευταίο δίμηνο και λόγω του ότι έκλεινε ο χρόνος, έχουν πολλαπλασιαστεί οι απολύσεις ή, όπως τις λέμε στο ΕΚΕΤΑ, λύσεις συμβάσεων. Λύσεις συμβάσεων λοιπόν χωρίς ανανέωση, όπου ουσιαστικά πολλοί συνάδελφοι έχουν χάσει τη δουλειά τους μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εμείς, αν δάσει στο χώρο του ΕΚΕΤΑ, βλέπουμε ότι οι συνάδελφοί μας, τουλάχιστον ένα κομμάτι μεγαλύτερο από την παλιότερα, σκέφτεται και λέει ότι δεν πάει αυτό. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτό έγινε σαφές πριν κάποιες μέρες στην κινητοποίηση που κάναμε στον χώρο για το θέμα των απολύσεων, πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια που είχε ανακοινωθεί φίλο. Μαζί με το ΣΕΤΗ και το ΣΟΜΟΤΟΥ και άλλα σωματεία που έχουν μέλη στον χώρο, μπορέσαμε να δημιουργήσουμε μια κινητοποίηση η οποία τάραξε τα νερά, αλλά πιο σημαντικό, αναπτέρωσε το ηθικό των συναδέλφων για να δουν ότι με αυτόν τον τρόπο και μόνο μπορούμε να αλλάξουμε αφενός τους σχετισμούς αλλά και τις ίδιες στιγμές ζωής μας. Τα δεδομένα λοιπόν που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ότι οι εργαζόμενοι του ΕΚΕΤΑ έχουν πλήρη κατανόηση των άμεσων αιτημάτων που πρέπει να μπουν στην ατζέντα των διεκδικήσεών τους, έχουν τη θέληση να μπουν σε ένα βαθμό σε μια πιο δυναμική διεκδίκηση των αιτημάτων αυτών, αλλά παράλληλα και κυρίως λόγω των επισφαλώς και των εργασιών υπάρχει φόβος. Η σημαντική πρόσφατη κινητοποίηση που έγινε με αφορμή της απολύσης στον χώρο ήταν η παρακαταθήκη. Έσπασε σε μεγάλο βαθμό τις επιλύσεις που επικρατούν τόσο στο δικό μας χώρο, όσο και σε άλλους χώρους και δίνουν λανθασμένη αίσθηση της γυάλας την οποία θεωρεί ότι ζει ο κάθε εργασιακός χώρος. Δεν είμαστε συνεργάτες. Ακούστηκε και προχθές την κινητοποίηση. Μας θεωρούν συνεργάτες. Δεν είμαστε συνεργάτες. Ξέρουμε καλά ότι είμαστε αυτοί που με τη δουλειά μας συμβάλλουμε να ανεβαίνει σκαλιά το ΕΚΕΤΑ στον ανταγωνισμό του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στην προσέγγιση χρηματοδότησης 50,8 εκατομμυρίων ευρώ το 2022, 24% αυξημένο σε σχέση με τα δύο χρόνια πριν. Κανένας χώρος δεν είναι μοναδικός, υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά και κοινά προβλήματα και οι εργαζόμενοι της περιοχής θα πρέπει συλλογικά να χαράξουν την πορεία τους για την ίδια τους τη ζωή. Εμείς λοιπόν οι εργαζόμενοι του ΕΚΕΤΑ ενώνουμε τη φωνή μας με τα υπόλοιπα σωματεία που είναι σήμερα εδώ. Οργανωνόμαστε ώστε στην απεργία της 28 Δευτέρου να γίνουμε μαζί ένα μεγάλο ποτάμι όλοι, όπως φωνάζαμε και ένα χρόνο πριν με το έγκλημα στα τέλη. Έτσι και σήμερα φωνάζουμε, δεν δεχόμαστε οι ζωές μας να μπαίνουν στο ζύγι εσόδων-εξόδων. Απαιτούμε άλλο επίπεδο ζωής που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες μας και θα το κατακτήσουμε. Ευχαριστώ.